Θα ξεκινήσουμε με ένα ξεχωριστό θέμα με φόντο και την 14η Νοεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα Ινοτουρισμού. Καλό είναι να προγραμματίσουμε μια εκδρομή για την Κυριακή από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 5 το απόγευμα, να επισκεφτούμε ένα ή και περισσότερα ηνοπία της Κρήτης. Περισσότερα θα μας πει και θα μας βάλει στο κλίμα της σημαντικής αυτής πρωτοβουλίας η κυρία Ηρώ Σταυρακάκη, Social Media Manager Wines of Crete. Πάμε να τη συναντήσουμε, να την καλησπερίσουμε στην εκπομπή μας. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, τι κάνετε? Να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλά είμαστε εσείς? Εμείς ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την προβολή και εσάς, την ομάδα του Crete TV, όλο τον Όμιλο, για την ακόμα μια υπέροχη φιλοξενία. Πόσο ξεχωριστή ημέρα θα είναι η Κυριακή για όλους μας? Μας δίνεται μια πολύ όμορφη εμπειρία να ζήσουμε. Λοιπόν, το Wines of Crete μαζί με ηνοποιεί από όλο τον κόσμο, ουσιαστικά και την Ευρώπη, συμμετέχουμε στην Παγκόσμια ημέρα Ενοτουρισμού και μάλιστα μετά από 2 χρόνια, γιατί τελευταία φορά έχει γίνει το 2019, καλούμε τον κόσμο ασφαλής, τηρώντας όλα τα μέτρα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το πούμε στον κόσμο. Τηρούμε όλα τα μέτρα ασφαλείας και εμείς και ο κόσμος που έρχεται. Πρέπει να σταθούμε σε αυτό. Ξέρετε, υπάρχει προβληματισμός, αύξηση κρουσμάτων, αλλά προτάσετε την ασφάλεια και την αυτοπροστασία. Πάνω απ' όλα, γιατί πάμε να χαρούμε κάτι και να το χαρούμε με ασφάλεια, γιατί το κρασί είναι χαρά, είναι αγάπη, οπότε αυτό που εμείς θέλουμε είναι ο κόσμος να είναι ασφαλής από κάθε άποψη. Και από το θέμα του COVID φυσικά και από το θέμα ότι δεν πίνουμε, δεν οδηγάμε. Σωστά. Δοκιμάζουμε όμως, έτσι, να τα λέμε και αυτά, δοκιμάζουμε. Ρωτάμε τους ενοπαραγωγούς, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία έτσι να περιηγηθούμε στην Κρητική Ήπεθρος που έχει βάλει τα καλά της, τα ωραία της αυθινοπορεινά, τα κίτρινα, τα ροζ. Είναι απίστευτο το τοπίο αυτή τη στιγμή στον Αμπελιώνα της Κρήτης. Οπότε τον καλούμε να γιορτάσει μαζί μας. Και τον καλούμε να γιορτάσει μαζί μας και συμμετέχοντας αυτή τη γιορτή. Όχι απλά να δοκιμάσει, αλλά να συμμετάσχει με 2 τρόπους έτσι διαφορετικούς από ό,τι θα έκανε συνήθως με μια δραστηριότητά του. Μια πολύ καλή ευκαιρία λοιπόν να περιηγηθούμε στο μαγικό κόσμο του κρασιού, να γνωρίσουμε τη διαδικασία της ηνοπαραγωγής από τη μία και όπως μας είπατε να δοκιμάσουμε και τα περίφημα, τα εξαίσια, τα ξεχωριστά ελληνικά κρασιά. Πολύ σωστά. Λοιπόν, τον καλούμε επίσης να συμμετέχει μαζί μας στο διαγωνισμό φωτογραφίες που κάνουμε. Ναι. Πολλές πληροφορίες βέβαια θα βρει στο Wines of Crete. Θα έχει πολύ ωραία δώρα, δηλαδή δωράρες έχουμε ετοιμάσει φέτος, οι οποίοι μας είχαν όρεξη μετά από 2 χρόνια, οπότε καλούμε τον κόσμο να αποτυπώσει την τουριστική του εμπειρία, να βγάλει φωτογραφίες τη στιγμή, τους αμπελώνες, την παρέα του, έτσι να δείξουμε στον κόσμο τι σημαίνει η νική Κρήτη ουσιαστικά και να συμμετέχει στο διαγωνισμό φωτογραφίας που γίνεται στο Facebook και στο Instagram, σε ειδική ανάρτηση στο Facebook την Κυριακή 11 η ώρα το πρωί και στο Instagram χρησιμοποιώντας τα 2 επίσημα hashtag Wines of Crete και hashtag Wine Tourism Day 21. Αυτά θα τα βρείτε όλα στο winesofcrete.gr και στα social media φυσικά. Και επίσης τον καλούμε και να έχει και άλλη μια εμπειρία μαζί μας. Έχουμε συνεργαστεί με κάποια εστιατόρια μετά από κάλεσμά μας και μπορεί με τη φιάλη που αγόρασε στο ενοπείο να πάει με την αποδειξούλα του σε αυτά τα εστιατόρια, όχι σε όλα, και να πει ότι εγώ ήρθα με το κρασάκι μου, θέλω να φάω το φαγητό μου με το κρασί που έφερα. Α, είναι πολύ όμορφο αυτό που μας λέτε. Οπότε, ναι, προσπαθούμε να παντρέψουμε για ακόμα μια φορά τη γαστρονομία του νησιού και όχι μόνο, γιατί τα εστιατόρια δεν είναι μόνο κριτική γαστρονομία, αλλά προσπαθούμε να παντρέψουμε τη γαστρονομία πάντα μαζί με το κρασί. Λοιπόν, εγώ είμαι τηλεθεατής, παρακολουθώ τώρα τη συζήτηση που πραγματοποιείται εδώ στην Κρήτη σήμερα της Crete TV και θέλω να ενημερωθώ για τον κατάλογο των ηνοποιείων της Κρήτης που μπορώ να επισκεφθώ. Πάμε λίγο στο πρακτικό κομμάτι. Πώς ένας τηλεθεατής μπορεί να μπει στη διαδικασία? Θα κλείσει ραντεβού, θα έρθει σε επικοινωνία, πώς θα γίνει? Λοιπόν, αρχικά δεν είναι όλα τα ηνοποιεία ανοιχτά. Ναι. Στο Ηράκλειο, ας πούμε, έχουμε 13 ηνοποιεία, στα Χανιά 3, ένα στη Σιτία και ένα στο Ρέθινο. Ναι. Οπότε θα πρέπει να συμβουλευτεί πρώτα τη σελίδα μας, να σχεδιάσει την εκδρομή του, γιατί μπορεί να κάνει παραπάνω από ένα ηνοποιείο την ημέρα, έτσι. Δηλαδή, μέχρι τις 5 το απόγευμα μπορεί να βγάλει και 3 και 4 ηνοποιεία, εφόσον το επιθυμεί. Ναι. Να διαλέξει περιοχές, για παράδειγμα,
Θα πω του Ηρακλείου, γιατί έχουμε δύο διαφορετικές ζώνες στην οποία είναι τοποθετημένα τα ενοπλία αυτή τη στιγμή. Περιοχή των Δαφνών και περιοχή των Πεζών. Να κάνει τη διαδρομή του από πού θα περάσει πρώτα. Βεβαίως και μπορεί να επικοινωνήσει πρώτα από τα ενοπλία, αν έχει κάποια ερώτηση. Δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή ραντεβού. Ραντεβού θα κάνει μόνο εφόσον θέλει να κλείσει σε κάποια παράλληλη εκδήλωση που πραγματοποιούν αυτή τη στιγμή κάποια από τα ενοπλία μας. Όλες τις πληροφορίες εννοείται στο winesofcrete.gr. Το μήνυμα το οποίο στέλνει η Παγκόσμια ημέρα Ενοτουρισμού, ποιο είναι? Λοιπόν, η Παγκόσμια ημέρα Ενοτουρισμού ουσιαστικά στέλνει ένα μήνυμα ότι μπορούμε να γίνουμε και τουρίστες, Ενοτουρίστες, στον τόπο μας, να γνωρίσουμε το κρασί που βγάζει ο τόπο μας και να έχουμε ουσιαστικά μια εμπειρία η οποία δεν είναι μόνο το ενοπλίο που θα επισκεφτούμε, είναι το τοπίο, είναι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, ένα εστιατόριο, ένα αρτοποιείο για κάποιο παξιμάδι. Να βιώσουμε δηλαδή την Κρήτη. Εγώ θα μιλήσω για την Κρήτη για να βέβαια. Μιλήσω. Λίγο διαφορετικά. Να βιώσουμε τον τόπο λίγο διαφορετικά. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, ο κόσμος ακούει κρασί εφιαλωμένο και ίσως να σκέφτεται ότι ίσως να είναι λίγο εξειδικευμένο και αυτοί τι κάνουν με τα ποτήρια ανακύρας και ούτω καθεξής. Δεν είναι έτσι. Το κρασί είναι απόλαυση. Το κρασί είναι το πιο απλό που θα μπορούσαμε να βάλουμε, εννοείται, στο όσο σύνθετο είναι, είναι και τόσο απλό να μπει στο τραπέζι μας. Μην το ξεχνάμε αυτό. Έχουμε μεγαλώσει με το κρασί, άλλο κρασί. Έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία. Επιχειρείται μια σύνδεση του παρελθόντος με το σήμερα. Ακριβώς. Με νέες ενοποιητικές μεθόδους, με πολύ όρεξη από τους ενοποιούς. Γιατί εδώ στην Κρήτη τα 33 ενοποιεία μας έχουν πολύ όρεξη από τους ανθρώπους, και νέους και παλαιότερες γενιές φυσικά, που προσπαθούν όλο αυτό το κομμάτι. Γιατί ξέρετε, δεν είναι μόνο ενοποιεί, είναι και η αμπελογή μας. Να το πάνε ένα βήμα παραπάνω και συνεχώς όλο αυτό να φέρνει κόσμο στην Κρήτη πιο ποιοτικό ίσως. Σωστά. Γιατί ένας ενοτουρίστας ξοδεύει άλλα λεφτά από ότι ένας άλλος ίσως. Ας εστιάσουμε και στο θεματικό τουρισμό. Ήρθε η στιγμή νομίζω και δίδεται ακριβώς το βήμα και δίνεται την κατεύθυνση. Πόσο σημαντική είναι η συμμετοχή της νέας γενιάς εφήβων να έρθουν σε επαφή με αυτή την πολύ όμορφη διαδικασία. Να σέβονται το ποτήρι που κρατούν. Το κρασί που πίνουν, με μέτρο πάντα. Πάντα με μέτρο, το τονίζουμε κάθε φορά. Βέβαια. Αυτό. Δεν οδηγάμε, το ξανατονίζω, συγγνώμη που το λέω και το ξαναλέω. Πολύ καλά κάνετε. Νερό, τρώμε κάτι, δεν πάμε ποτέ νηστικοί να δοκιμάσουμε. Αν και τα περισσότερα ενοπλία, από όσο ξέρω, θα έχουν σίγουρα συνοδευτικό, αλλά εμείς φροντίζουμε από μόνοι μας να έχουμε κάτι βάλει σίγουρα στο στομάχι. Λοιπόν, οι νέοι είναι καλό να γνωρίζουν αρχικά ότι αυτό που είπατε κι εσείς, δεν πίνουμε ασέλεκτα, καταναλώνουμε υπεύθυνα και δοκιμάζουμε κρασιά, το οποίο και μάλιστα είναι και από το αλκοόλ, το οποίο είναι το πιο αθώο, ας το πούμε και έτσι, αλλά πάντα με μέτρο. Και τι έχει αυτός ο τόπος? Δηλαδή, οι περισσότεροι από εμάς, και εγώ πριν ασχοληθώ, δεν γνώριζα ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 11 γηγενείς ποικιλίες, οι οποίες είναι εδώ στην Κρήτη, γεννήθηκαν στην Κρήτη και αυτές προωθούμε ουσιαστικά και σαν Wines of Crete. Όχι ότι φυσικά δεν έχουν και στην Κρήτη οι διεθνείς ποικιλίες βρει τον τόπο τους, αλλά πάμε με μια σημαία πιο ξεχωριστή, να το πω και έτσι. Επίσης, φέτος κλείνει το Wines of Crete τα 15 χρόνια, οπότε είναι και μια γιορτή να γιορτάσουμε και λίγο το Wines of Crete που έχει προσπαθήσει πάρα πολύ ο κρητικός αμπελώνας να φανεί και προς τα έξω αλλά και προς τα μέσα, γιατί και εμείς το έχουμε ανάγκη να γνωρίζουμε τον τόπο μας. Δεν είναι μόνο οι ξένοι, είμαστε και εμείς. Λοιπόν, κλείνοντας, να απευθύνετε μία πρόσκληση στους τηλεθεατές μας να δώσουν δυναμικό παρόν στις πρωτοβουλίες σας που πρέπει να στηρίξουμε όλοι μας. Βεβαίως. Αφού αρχικά πάλι σας ευχαριστήσω και σας κύριε Παναγιωτόπουλε και όλη την ομάδα του Wines of TV και του Wines of Crete βεβαίως. Μία ομάδα γίναμε. Ακριβώς. Είμαστε. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε, γιατί έχουμε και συνεργαστεί, κάναμε κάτι πολύ ωραία βιντεάκια ποιοτικά, τα οποία τα προωθούμε αυτή τη στιγμή στην Αμερική συνεχώς για την κριτική γη, το κριτικό τερουάρ και τις κριτικές ποικιλίες. Να απευθύνουμε ένα κάλεσμα να επισκεφτείτε τα ενοπλία με πληρώντας όλα τα μέτρα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Οι ενοπλοί θα ξέρουν, εννοείται, να σας πούνε τι να κάνετε όσο στο κομμάτι της γευσιγνωσίας και εσείς πάντα σαν υπεύθυνοι πολίτες, ότι δεν πίνουμε, δοκιμάζουμε, τηρούμε τα μέτρα προστασίας κατά του COVID. Πάνω απ' όλα είναι η ασφάλειά μας και βέβαια απολαμβάνουμε το κρασί. Λαμβάνουμε μέρος στο διαγωνισμό φωτογραφίες, μην το ξεχνάμε αυτό. Βέβαια. Είναι πολύ σημαντικό να αποτυπώσουμε την εμπειρία μας και να τη δείξουμε στον κόσμο, στους φίλους μας, στο εξωτερικό, οπουδήποτε μπορούμε. Και βέβαια παίρνουμε το κρασάκι μας, αν θέλουμε,
από το νοπείο και πάμε και το πίνουμε σε ένα συνεργαζόμενο σημείο που όλα αυτά θα τα βρείτε στο winesofcrete.gr. Κυρία Σταυρακάκη, να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλή επιτυχία που είναι δεδομένη βέβαια. Σας ευχαριστούμε και πολύ. Και με το καλό να τα πούμε, και την Κυριακή. Να έρθετε κι εσείς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς και ευχαριστούμε. Και την ομάδα όλοι. Να είστε καλά, να είστε καλά.